Μείζον θέμα έχει ανακύψει με τη φοιτητική στέγη και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, προσπαθεί σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, Περιφέρεια Ηπείρου και Δήμο Ιωαννιτών, να βρει λύση για τουλάχιστον 200 φοιτητές, ώστε να βρουν στέγη και να παραμείνουν στα Γιάννενα, συνεχίζοντας τις σπουδές τους. Την Πέμπτη συνεδρίασε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου και στο επίκεντρο τέθηκε το θέμα της εξεύρεσης λύσης για 150 φοιτητές προηγούμενων ετών και τουλάχιστον 100 νέων που έχουν τα κοινωνικά κριτήρια για φοιτητική στέγη, αλλά στέγη δεν υπάρχει. Το πρόβλημα είναι πολυδιάστατο και πέραν της κοινωνικής του πτυχής έχει και αυτή που σχετίζεται άμεσα με τη φήμη του Πανεπιστημίου και της ίδιας της πόλης. Κανείς δεν θέλει να φύγουν φοιτητές που δεν μπορούν να βρουν λύση με τη στέγαση, γι' αυτό και ο Πρίτανης καλεί σε συστράτευση όλους ώστε να βρεθεί άμεσα λύση για τα παιδιά αυτά. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Αλμπάνης υπογράμμισε πως ήδη έχει εξασφαλιστεί ένα κονδύλι της τάξης των 110.000 ευρώ από την Περιφέρεια Ηπείρου, ενώ θετικά ανταποκρίνεται και ο Δήμος Ιωαννιτών, που αναμένεται να δώσει και αυτός με τη σειρά του 50.000 ευρώ. Σε αυτά τα χρήματα ο κύριος Αλμπάνης θα προσπαθήσει να προσθέσει και την έκτακτη επιχορήγηση της τάξης των 300.000 ευρώ που θα ζητήσει από τον Υπουργό σε συνάντηση που έχει στο Υπουργείο Παιδείας τη Δευτέρα. Παράλληλα, αναμένεται να θέσει και γενικότερα το θέμα της φοιτητικής στέγης. Εν κατακλείδη, το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι ξενοδόχοι, μιας και τα δωμάτια που ζητούνται είναι πολλά, ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες στέγασης των φοιτητών και να μην υπάρξει πρόβλημα με τις σπουδές τους. Όπως ξέρετε, χθες υπήρχε σύγκλητος, υπήρξε ενημέρωση για τη φοιτητική στέγη. Έχω κατανοήσει ότι το θέμα απασχολεί και την κοινή γνώμη. Έχει τελειώσει η απόφαση της φοιτητικής μέριμνας σε σχέση με την κατανομή δωματίων στους παλιούς φοιτητές, ενώ παλιούς φοιτητές αυτοί που είναι από το δεύτερο έτος και μετά και είναι δικαιούχοι. Έχουν προκύψει σαφώς οι δικαιούχοι σύμφωνα με τον κανονισμό. Έχουν εξεταστεί οι ενστάσεις όσων δεν πήραν δωμάτια και ταυτόχρονα κλείνει και η διαδικασία για τους πρωτοετής, διότι ακόμη υπάρχουν εγγραφές και από μεταγραφές από άλλα πανεπιστήμια έρχονται νέοι φοιτητές στο πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο. Η εκτίμηση δική μας, σύμφωνα με τα στοιχεία, χωρίς να είναι απόλυτα ακριβή, από τους παλιούς φοιτητές έχουμε περίπου 120 φοιτητές οι οποίοι δεν πήραν δωμάτιο στις εστίες. Δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς θα θελήσουν δωμάτιο σε ξενοδοχεία και περιμένουμε και από τους πρωτοετής έναν αντίστοιχο αριθμό γύρω στους 100 φοιτητές. Εκτιμούμε λοιπόν ότι γύρω στους 200 με 250 φοιτητές οι οποίοι έχουν σύμφωνα με τα κριτήρια δικαιούνται δωμάτιο, αλλά επειδή ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος και δεν φτάνουν τα δωμάτια του Πανεπιστημίου, χρειάζονται στέγη. Η πρόθεσή μας είναι να καλύψουμε όλους τους φοιτητές. Μέχρι στιγμής έχω ζητήσει και εγγράφος και έχω κάνει παραστάσεις και στο Υπουργείο και στην Περιφέρεια και στο Δήμο. Υπάρχει θετική ανταπόκριση από πλευράς Περιφέρεια, η οποία καλύπτει με ένα σημαντικό ποσό, 110.000 το εγχείρημα αυτό. Αναμένουμε από το Δήμο θετική απάντηση και τη διαδικασία. Σύμφωνα με τη συζήτηση με τον κύριο Δήμαρχο, αναμένουμε ένα ποσό περίπου 50.000 και υπάρχει αίτημα και γραπτό και τη Δευτέρα θα είμαι στο Υπουργείο, θα συζητήσουμε με τον Υπουργό την επιπλέον ενίσχυση. Ουσιαστικά ζητάμε ένα συνολικό ποσό έκτακτης επιχορήγησης 300.000 για αυτό το θέμα από το Υπουργείο. Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο ανακύπτει είναι στην πρώτη εκδήλωση ενδιαφέροντος που είχαμε. Έχει προκύψει προσφορά μόνο 65 δωματίων από ξενοδοχεία της πόλης, οπότε αυτό μας ανάγκασε να βγάλουμε και δεύτερη εκδήλωση ενδιαφέροντος, η οποία είναι ανοιχτή αυτή την εβδομάδα. Ευελπιστούμε ότι οι ξενοδόχοι της πόλης θα κατανοήσουν τη σημασία της στέγασης των φοιτητών στην πόλη των Ιωαννίνων και θα έχουμε περισσότερα δωμάτια προσφερόμενα από τα ξενοδοχεία της πόλης. Άλλωστε, έχω ζητήσει και τη συνδρομή και του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να έχουμε αυτή την προσφορά.